Γιάννη, αν μπορεί να μας πει το εξής. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και υπάρχουν και πρωτοσέλιδες σε εφημερίδες. Τι αλλάζει για όσους έχουν οφειλές και θέλουν να κάνουν μεταβίβαση ακινήτων? Θέλω να μεταβιβάσω ακίνητο και έχω φυλές. Τι γίνεται, Γιάννη, σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει μια μείωση του ποσοστού παρακράτησης του τιμήματος, τα χρήματα που θα πάρει αυτός που θα πουλήσει το ακίνητό του, και πλέον μπαίνει ένα όριο έως 70%. Αυτό όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πόσο πουλάμε ένα ακίνητο. Ένα απλό παράδειγμα είναι να μας καταλάβει ο κόσμος. Αν κάποιος έχει μία οφειλή 50.000 ευρώ και πουλάει το ακίνητό του 100.000, τότε η εφορία θα του πάρει και τα 50.000. Εάν όμως η οφειλή την οποία έχει είναι 80.000 και πουλάει πάλι το κίνητο 100.000, δεν του πάρει τα 80, θα του πάρει το 70%, τα 70, γιατί είναι μικρότερη η παρακράτηση. Και φυσικά αυτό το 70% μειώνεται και πηγαίνει στο 50%, εάν υπάρχουν σε αναστολή τα ληξιπρόθεσμα του χρέη και, και υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Είναι αυτό, αν είναι πάνω από 50.000 ευρώ, εκεί τι γίνεται, είναι το ερώτημα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, αν είναι χρήση σε αναστολή, τότε πλέον μπαίνει ο συντελεστής 50% της παρακράτησης. Μειώνεται από το 70% στο 50%. Μάλιστα.